Καλησπέρα. Το vlog της Παρασκευής 10ης Ιουλίου 2020. Πώς οι άλλοι τα καταφέρνουν να μεγαλώνουν ήρεμα τα παιδιά τους μόνοι τους και χωρίς εντάσεις? Γεια σου Θέκλα. Σου στέλνω αυτό που με προβληματίζει και θα ήθελα να σε παρακαλέσω για την άποψη σου μέσω vlog. Μιλάμε τώρα, είναι από τα vlog του 19 αυτό, από τα email του 19 ακόμη. Είμαι 30 χρόνων και έχω δύο παιδιά, τα οποία, από τα οποία το ένα πάει στο δημοτικό σχολείο και το άλλο ακόμη είναι ούτε καν στα νήπια, τα οποία υπεραγαπώ. Ωστόσο, η καθημερινή εξάντληση ως εργαζόμενη μητέρα με καταβάλει και πολλές φορές τους φωνάζω, ενώ ξέρω πως θα μπορούσα να το είχα χειριστεί διαφορετικά και πιο ήρεμα. Ο άνδρας μου λείπει πολλές ώρες από το σπίτι λόγω της δουλειάς του ή και μέρες αν είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Όταν είναι σπίτι βοηθάει στη φροντίδα των παιδιών, αλλά και εκείνος δημιουργεί αρκετές εντάσεις, φαντάζομαι λόγω κούρασης, άγχους κτλ. Άμα σας λέω εγώ ότι άμα έχετε και παιδιά και άνδρα έχετε περισσότερα προβλήματα παρά μόνο παιδιά, να μ' ακούτε! Πλάκα κάνω, θα εξηγήσω μετά. Δεν είναι όλοι οι πατεράδες που λειτουργούν έτσι, δεν είναι όλοι οι άνδρες που λειτουργούν έτσι. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν λίγοι άνδρες στην εποχή μας και όσο προχωρούν τα χρόνια θα είναι και περισσότεροι, οι οποίοι ασχολούνται ουσιαστικά με τα παιδιά και συμμετέχουν και μοιράζονται την ανατροφή των παιδιών και δεν νιώθουν ότι αυτό που κάνω με τα παιδιά μου είναι κάτι εξτρά και είναι δουλειά της γυναίκας του να μεγαλώνει τα παιδιά, άρα και εγώ όταν έρθω να εμπλακώ στην φροντίδα των παιδιών δημιουργώ και εγώ εντάσεις. Ο άντρας μου λείπει πολλές ώρες, είπες, λόγω της δουλειάς. Φυσικά, άμα λείπει και σε επαγγελματικό ταξίδι, φαντάζομαι ότι χάνει και την επαφή της συνεχή με τα παιδιά. Βοήθεια έχουμε μόνο από την πεθερά μου, που είναι κοντά μας, η οποία μας μαγειρεύει και πιάνει τα παιδιά από το σχολείο μέχρι να σχολάσουν. Όταν σχολάσω, μαζεύω τα παιδιά από τη γιαγιά και πάμε στο σπίτι. Οπότε ξεκινά ο δεύτερος γύρος. Με πιάνει πολλές φορές το παράπονο που δεν έχω βοήθεια από τη μητέρα μου, η οποία βρίσκεται σε άλλη επαρχία, αλλά όχι και τόσο μακριά. Έρχεται μια φορά το μήνα να μας δει και αν. Δηλαδή μπορεί να έρθει και κάθε δύο μήνες. Και πάντα αφού αντιληφθεί ότι είμαι θυμωμένη μαζί της ή αν της κάνω κάποιο παράπονο. Νιώθω ότι το κάνει με το ζόρι και αυτό με πληγώνει. Όταν όμως είναι με τα παιδιά, είναι πολύ καλή μαζί τους και τη λατρεύουν. Η ανησυχία μου είναι, γιατί να νιώθω ότι πρέπει οι άλλοι να με βοηθούν και γιατί να μου βγαίνει αυτό το παράπονο, επειδή προφανώς έχεις μεγαλώσει στην Κύπρο, νομίζω σε Κύπρια, δεν είμαι σίγουρη. Ή τέλος πάντων έχεις μεγαλώσει σε μια ελληνική οικογένεια, σε μια ελληνική κοινωνία, στην οποία θεωρείται φυσιολογικό οι γονείς να βοηθάνε τα παιδιά τους με το μεγάλωμα των εγγονιών τους, ακόμη να γίνονται και υπηρέτες των παιδιών τους για το μεγάλωμα των εγγονιών τους. Γιατί να μην μπορώ να σταθώ στα πόδια μου 100% χωρίς να χρειάζομαι κανένα? Έλα μου ντε. Πώς οι άλλοι τα καταφέρνουν να μεγαλώνουν ήρεμα τα παιδιά τους, μόνοι τους και χωρίς εντάσεις? Λοιπόν, εδώ θα γελάζω. Δεν ξέρω κανέναν, μα κανένα γονιό που να μεγαλώνει τα παιδιά του ήρεμα χωρίς εντάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες ζεν, στις δικές μας όχι. Γιατί με πληγώνει τόσο πολύ η συμπεριφορά της μητέρας μου, θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω την άποψη σου. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ που έχεις στείλει αυτό το mail και που μετά από 7 μήνες, 8 μήνες, πόσους το κάνουμε κι εμείς vlog. Λοιπόν. Φίλοι, στη θέση που είσαι εσύ βρίσκονται πάρα πολλές μητέρες. Πάρα πολλές μητέρες. Πάρα πολλές μητέρες, οι οποίες έχουν ονειρευτεί αλλιώς τη μητρότητα και τη βιώνουν διαφορετικά. Εάν δεν το έχεις διαβάσει ήδη, σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το οποίο είναι ένα βιβλίο που θα σε βοηθήσει να απενοχοποιήσεις τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθεις γύρω από τη μητρότητα, να καταλάβεις ότι είναι απολύτως φυσιολογικά και αναμενόμενα σε αυτή τη συνθήκη και επίσης να βρεις και πρακτικές συμβουλές για το πώς να ανταπεξέλθεις στην πολύ δύσκολη συνθήκη του να μεγαλώνεις δύο παιδιά ουσιαστικά μόνη σου. Εντάξει. Γιατί το γεγονός ότι η γιαγιά, η πεθερά σου
παίρνει τα παιδιά από το σχολείο και πας και τους πιάνεις το ασχολάνες, είναι μεν βοηθητικό, αλλά όταν ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, όπως τον περιγράφεις, είσαι παντελώς μόνη σου. Φυσικά έχεις την διευκόλυνση ότι μαγειρεύει η πεθερά σου, που είναι μεγάλη διευκόλυνση, και δεν γράφεις αν η πεθερά σου ανακατεύεται καθόλου στη ζωή σας. Από ό,τι φαίνεται δεν ανακατεύεται η πεθερά σου έτσι όπως το περιγράφεις, φαίνεται να είναι διακριτική η πεθερά σου. Δεν ξέρω, δεν γράφεις περισσότερα για την πεθερά σου. Δηλαδή δεν διαβλέπω κανένα παράπονο στο email σου για την πεθερά σου και εδώ επί ευκαιρίας να πούμε ότι έχει πολύ καλές πεθερές. Δεν είναι όλες οι πεθερές παρεμβατικές και ενοχλητικές. Υπάρχουν πεθερές που είναι εξαιρετικές. Να το λέμε και αυτό. Να το λέμε. Να λέμε ρεαλιστικά πράγματα. Έχει και πεθερές που είναι ό,τι να είναι, έχει και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, εσύ έχεις δύο θέματα. Το ένα είναι ο άντρας σου. Και το άλλο είναι η μάνα σου. Θα σου μιλήσω πρώτα για τη μάνα σου. Η μάνα σου, κόρη μου, σε έχει μεγαλώσει εσένα? Σε γέννησε? Σε έχει μεγαλώσει μόνη της? Αν σε έχει μεγαλώσει μόνη της, μπορεί να έχει κουραστεί η γυναίκα. Και μπορεί να μην θέλει να μεγαλώσει και άλλα παιδιά. Και δικαιούται. Συγγνώμη που θα σου το πω έτσι ομά, έτσι κοφτά, έτσι όπως δεν θα το περίμενες να τα ακούσεις, αλλά δικαιούται. Εγώ δεν έχω γίνει ακόμη γιαγιά, αλλά έτσι όπως με βλέπω, νομίζω θα είμαι και εγώ μια γιαγιά επισκέπτρια. Δεν ξέρω τι θα μου βγει στο μέλλον, τι θα μου προκύψει ή πώς θα το διαχειριστώ στο μέλλον, αλλά έτσι όπως το νιώθω αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα να γίνω γιαγιά σύντομα, τα παιδιά μου ακόμη είναι φοιτητές, έτσι όπως το βλέπω, θεωρώ ότι έπραξα το καθήκον μου να μεγαλώσω τα δικά μου παιδιά. Και εάν τα παιδιά μου, και τους το έχω πει επανειλημμένος, εάν τα παιδιά μου θελήσουν να γίνουν γονείς, και οι δυο λένε πως θέλουν στο μέλλον να γίνουν γονείς, λένε ότι έχουν αυτή την επιθυμία, ποια είμαι εγώ να τους τη στερήσω, δηλαδή δικαιούνται, εντάξει. Όπως θα δικαιούνταν να αποφασίσουν να μην γίνουν γονείς, έτσι δικαιούνται και να αποφασίσουν να γίνουν γονείς. Πάμε, έχουμε ελευθερία. Τους έχω πει επανειλημμένος όμως ότι δεν μπορώ να μπω στο ρόλο της γιαγιάς, η οποία καθημερινώς φροντίζει τα εγγόνια της και τα μεγαλώνει σαν να είναι δικά της παιδιά. Δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν μπορώ. Θα μου πείτε, εσένα η μάνα σου δεν σε έχει βοηθήσει με τα δικά σου παιδιά? Ναι, η μάνα μου με έχει βοηθήσει με τα δικά μου παιδιά και κυρίως με έχει βοηθήσει μετά από την εφηβεία τους. Με έχει βοηθήσει. Δηλαδή, μετά που πήγαν στο γυμνάσιο, έτσι μπορεί να... πήγαιναν να μείνουν στη μάνα μου, να μείνουν μέρες και στο δημοτικό πήγαινα, αλλά εντάξει, εμείς ζούσαμε και σε διαφορετικές πόλεις. Δεν έχω παράπονο ότι η μάνα μου δεν με έχει βοηθήσει. Ούτε όμως ήταν εκείνη η γιαγιά η μάνα μου όταν ήταν τα παιδιά μικρά, που να πήγαινε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, που να μαγείρευε για μας, που να κάνει, και δεν το ήθελα και όλες αυτό το πράγμα. Και ειδικά τώρα που είναι μεγάλη έφηβη, το έχετε καταλάβει ότι ξεκαλοκαιριάζω στην Πάφο δίπλα από το σπίτι της μάνας. Μάρα στη μάνα μου και τις γιορτές πάνε στη μάνα μου και γενικά θεωρούν την Πάφο πως είναι η πόλη που ζουν, έτσι το νιώθουν. Δηλαδή εδώ έρχονται ως επισκέπτες παρά από ό,τι στο πατρικό μου, όμως έχουν τα δικά τους σπίτια εκεί που σπουδάζουν. Μετά που θα τελειώσουν τις σπουδές τους θα έχουν δικό τους σπίτι, όπως και να έχει. Παρόλο που η μαμά μου εμένα με έχει βοηθήσει και έχει αναμειχθεί στη φροντίδα των παιδιών μου και ιδιαίτερα του γιού μου του Λάζαρο, ο οποίος προς το τέλος της εφηβείας περνούσε πάρα πολύ καιρό εκεί, δεν θεωρώ ότι ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, την ευχαριστώ που το έχει κάνει, ούτε θεωρώ ότι εγώ είμαι υποχρεωμένη να το κάνω στα δικά μου τα εγγόνια. Δηλαδή να ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα, ότι η μάνα που γεννάει τα παιδιά και ο πατέρας και η μάνα που γεννάνε τα παιδιά, οι γονείς που κάνουν οικογένεια, είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν τα παιδιά τους, δική τους δουλειά. Αν δεν έχουν χρόνο, αν δεν έχουν ενέργεια, να μην κάνουν παιδιά. Η άποψή μου. Δεν ξέρω τι παίζει με τη μάνα σου. Δεν μπορώ να ξέρω τι παίζει με τη μάνα σου. Φαίνεται όμως ότι και εσύ προσπαθείς να την κάνεις να ασχοληθεί. Έχεις άλλα αδέρφια και ασχολείται με τα άλλα σου αδέρφια και σκέφτεσαι ότι βοηθά τα άλλα σου αδέρφια και δεν βοηθάει εσένα. Μήπως είναι αρκετά νέα η μάνα σου, μήπως είναι, ξέρω εγώ, 30, μήπως είναι 50 ετών η μάνα σου, 48, ξέρω εγώ, 46, 47, σε ποια ηλικία σε έκανε και δεν έχει ζήσει τη ζωή της και τώρα γυναίκα θέλει να ζήσει τη ζωή της. Δικαιούται. Δεν είναι υποχρεωμένη η μάνα σου να σε βοηθήσει.
Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα στην κοινωνία που ζούμε, βλέπουμε άλλες μανάδες, άλλες γιαγιάδες να βοηθάνε να μεγαλούν τα εγγόνια τους, άλλες μανάδες να βοηθάνε την κόρη, τις κόρες τους στο ανάγιωμα των εγγονιών τους. Βλέπεις την πεθερά σου που βοηθάει και νιώθεις ίσως αδικημένη, νιώθεις ότι θα έπρεπε να σε βοηθήσει. Λοιπόν, στο κομμάτι της μάνας σου, εγώ σου λέω ότι αν ήθελε να το κάνει και ήθελες και εσύ. Αν ήθελε και εκείνη να το κάνει όπως θες και εσύ και το κάνατε, καλώς. Από τη στιγμή που δεν θέλει, μην την πιέζει τη γυναίκα. Συγγνώμη. Και δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει ή δεν αγαπάει τα παιδιά σου που δεν σε βοηθάει. Γιατί λες ότι όταν είναι μαζί με τα παιδιά, περνάνε όμορφα. Δηλαδή, δικαιούται ένας παππούς, μια γιαγιά, να πει δεν έχω την ενέργεια, δεν έχω την προτεραιότητα να κάνω babysitting στα εγγόνια μου επί καθημερινής βάσεως. Αγαπάω τα εγγόνια μου. Θέλω να τα βλέπω, θέλω να συναντιέμαι μαζί τους, αλλά όχι να αναλάβω εξ ολοκλήρου ή σε τακτική βάση το μεγάλωμά τους. Δικαιούται. Εντάξει. Και γνωρίζω ότι στη δική μου την περίπτωση μπορεί να έρθω μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, να σου πω, ξέρετε, ασχολούμαι λίγο με τα γόνια μου. Μπορεί, δεν ξέρω. Λέω τώρα τις απόψεις μου. Το θέμα σου, εσένα, φιλενάδα, όμως, είναι ο άνδρας σου. Ο άντρας σου, ο οποίος λες ότι λείπει πολλές ώρες, ότι δουλεύει πολλές ώρες περισσότερες από σένα, ότι λείπει και σε ταξίδια στο εξωτερικό, και λες ότι όταν έρχεται στο σπίτι, βοηθάει με τα παιδιά, λες, άρα δεν αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών όταν έρθει για να ξεκουραστείς εσύ, συμμετέχει, δεν έρχεται να σου πει ήσουν τόσες μέρες μόνη σου με τα παιδιά, θα φροντίσω εγώ τα παιδιά τώρα 4-5 απογεύματα, πήγαινε εσύ να ξεκουραστείς, πήγαινε να πιεις καφέ με μια φίλη σου, πήγαινε να κάνεις ψώνια, να κάνεις μια βόλτα μόνη σου, να μείνεις μόνη σου, να καθαρίσεις το μυαλό σου, να μείνεις σε συνέχεια σαν μονογονιός. Λες ότι έρχεται και φέρνει και αυτός και τα δικά του τα άγχη, τις δυσκολίες και δεν ξέρω, και αφήνει και εντάσεις μέσα στο σπίτι. Πρέπει να κάτσεις με τον άντρα σου, να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση. Να του εξηγήσεις τον άντρα σου ότι είναι εξαιρετικά κουραστικό να είσαι μονογονιός δύο μικρών παιδιών επί καθημερινής βάσεως μετά που θα σχολάσεις. Γιατί ναι, μεν πάει η πεθερά σου και παίρνει τα παιδιά από το σχολείο, σας μαγειρεύει όπως είπες, αλλά όταν σχολάσεις εσύ, από τώρα που σχολάς, πιάνεις τα παιδιά και είσαι μαζί τους μέχρι να κοιμηθούν. Η πρωτίστως υπεύθυνη. Είσαι το πρόσωπο εκείνο που είσαι ο γονιός νούμερο ένα όσον αφορά στην ανατροφή των παιδιών. Να εξηγήσεις τον άντρα σου ότι είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα, να του το εξηγήσεις ότι φτάνεις κι εσύ στα όρια σου και να συζητήσετε μεταξύ σας την πιθανότητα να σου κάνει αναπλήρωση κάποιες μέρες. Μπορεί να μην είναι κάθε μέρα. Δηλαδή μπορεί να μην ασχολείται, εφόσον δουλεύει περισσότερες ώρες και κάνει και επαγγελματικά ταξίδια, να ασχολείται το 50% του χρόνου και το άλλο 50% του χρόνου εσύ, αλλά τουλάχιστον να σου δίνει κάποιες μέρες διάλειμμα. Δηλαδή μια μέρα τη βδομάδα τουλάχιστον να κρατήσει αυτό τα παιδιά, να πας εσύ στο γυμναστήριο, να πας στην αισθητικό, να πας μια βόλτα, να καθίσεις μόνη σου να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις πράγματα, να νιώσεις άνθρωπος. Γιατί άμα είμαστε συνέχεια είτε στη δουλειά, είτε με τα παιδιά, απολολενόμαστε, τρελανόμαστε και αποκτούμε και νεύρα και εντάσεις και θυμούς και γινόμαστε οι γονείς που δεν θα θέλαμε να είμαστε. Σου ξαναλέω, αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», να το διαβάσεις. Θα σε βοηθήσει να απενοχοποιηθείς γύρω από αυτό. Και θα σου δώσω κάποιες συμβουλές τώρα με βάση τη δική μου προσωπική εμπειρία στην ανατροφή των παιδιών, που σου λέω μέχρι όταν τα παιδιά σου ήταν στην ηλικία, όταν τα παιδιά μου ήταν στην ηλικία των δικών σου παιδιών, οι γονείς μου δεν ήταν ενεργά αναμειγμένοι και γιατί ζούσα και σε άλλη πόλη κιόλας. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι μετά που μεγάλωσαν αρκετά ώστε να μπορούν να πάνε να μείνουν μόνοι τους στη γιαγιά και στον παππού, πήγαιναν και είχαν πάρα πολλές επαφές. Και ειδικά ο γιος μου έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο από τα μαθητικά του χρόνια στους γονείς μου. Και η μάνα μου της το αναγνωρίζω ότι τον έχει πλύνει, τον έχει σιδερώσει, τον έχει μαγειρέψει, τον έχει αντέξει πάρα πολύ καιρό. Και απορώ κιόλας και με τις αντοχές της που επεδείκνυε, γιατί και η μάνα μου είχε ξεκινήσει σαν εμένα και έλεγε εγώ δεν θα σας προσέχω τα παιδιά σας. Και μετά λειτουργήσε διαφορετικά, γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω κι εγώ μετά τι θα κάνω. Αλλά ακόμη και αν η μάνα μου δεν φρόντιζε τα παιδιά, δεν θα είχα παράπονο. Γιατί η μάνα μου μεγάλωσε εμάς. Φρόντισε να μας μεγαλώσει εμάς. Οπότε είναι δική μου ευθύνη να μεγαλώσω εγώ τα δικά μου παιδιά. Να σου πω τι έκανα εγώ όταν ήταν τα δικά μου τα παιδιά στην ηλικία των δικών σου παιδιών. Που σε εκείνη τη φάση ζούσα στη Λευκωσία, μόνη μου. Ο πατέρας τους είχε ήδη μετακομίσει στο εξωτερικό. Από το 2003 και μετά, χωρίς το 2001, μέχρι το 2003 ζούσε στην Κύπρο.
και ζούσαμε και στην ίδια πόλη, στην Πάφο. Οπότε είχε τακτικές επαφές με τα παιδιά. Με το 2003 που πήγε στο εξωτερικό, τους έβλεπε μόνο καλοκαίρια και γιορτές. Πήγαιναν τα παιδιά με το αεροπλάνο και τον έβρισκαν. Λοιπόν, τι έκανα εγώ τότε για να μην απολολαθώ? Προσπαθούσα να βρίσκω διεξόδους. Δηλαδή έδινα στον εαυτό μου χρόνο μόνη μου. Αρχικά ξυπνούσα το πρωί μια ώρα πιο νωρίς από την ώρα που ήταν απαραίτητο να ξυπνήσω και περνούσα εκείνη την ώρα διαβάζοντας τα αγαπημένα μου βιβλία, πίνοντας καφέ καλή ώρα, ακούγοντας μουσική, κάνοντας πράγματα το πρωί που ξυπνούσα, τα οποία με ευχαριστούσαν εμένα και με βοηθούσαν να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς παρεμβολές. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καθιερώσω και τώρα. Δηλαδή αυτό που κάνω τώρα που ξυπνάω το πρωί και μόλις ξυπνάω κοιτάω το κινητό, πρέπει να το καθιερώσω, να μην το αγγίζω το κινητό μου, να περνάει μια ώρα, μισή ώρα και μετά να αγγίξω το κινητό μου. Πρέπει να το καθιερώσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτα να δίνω λίγο χρόνο, να το καθιερώσω ξανά. Να δίνω χρόνο στο μυαλό μου να λειτουργήσει, να βάλω μέσα χρήσιμες και επικοδομητικές πληροφορίες μέσα από το διάβασμα ενός βιβλίου ή μέσα από τη συνέχιση του δικού μου του γραψίματος, για να κάνω κάτι δημιουργικό και ουσιαστικό που να μην έχει σχέση με άλλους ανθρώπους και τις τυχόν απαιτήσεις τους από εμένα. Γιατί εγώ τώρα δεν έχω παιδιά που ζουν μαζί μου, έχω όμως πνευματικά παιδιά τα οποία νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνούν μαζί μου ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά κλπ. Και το βράδυ φρόντιζα να μην κοιμάμαι την ίδια ώρα που κοιμόντουσαν τα παιδιά, να κοιμάμαι λίγο μετά τα παιδιά και είχα μια μισή ώρα στην οποία χαλάρωνα. Επίσης το μεσημέρι φρόντιζα να κοιμάμαι μισή ώρα. Αυτό είναι δύσκολο να το πετύχεις με τόσο μικρά παιδιά. Όμως αν το βάλεις στόχο μπορείς να το πετύχεις και στη δική σου την περίπτωση ίσως να μπορείς να ζητήσεις από την πεθερά σου να σου φέρνει αυτή τα παιδιά, να πηγαίνεις σπίτι, να ξαπλώνεις μισή ώρα και μετά να έρχεται η πεθερά σου να σου φέρνει τα παιδιά ή να πηγαίνεις να παίρνεις μια ώρα αργότερα τα παιδιά. Ώστε στο ενδιάμεσο να πας να ξαπλώσεις, έστω πάνω στον καναπέ, μισή ώρα. Κλείσει τα μάτια σου. Να κάνεις ένα λεγόμενο power nap. Να πάρεις δυνάμεις. Γιατί μου φαίνεται ότι εσύ από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που θα πας να κοιμηθείς είσαι συνεχώς στην ένταση, είσαι συνεχώς στη διεκπεραίωση εργασιών και δεν έχεις καθόλου χρόνο να χαλαρώσεις. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο να έχεις θυμό, να έχεις αναστάτωση και να βγαίνει αυτό και πάνω στα παιδιά. Κλείνοντας, θέλω να σου πω και σε εσένα και σε άλλους νεαρούς γονείς που παρακολουθούν και σε παππούδες και γιαγιάδες που παρακολουθούν ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα να μεγαλώνει κάποιος παιδιά. Είναι επίπονο, είναι κουραστικό. Στη σύγχρονη κοινωνία που έχουμε τις πυρηνικές οικογένειες που δεν ζούμε σε κοινότητες πέφτει όλη η ευθύνη πάνω στον γονιό που παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών μου, σε δική σου περίπτωση είσαι εσύ. Στις περισσότερες οικογένειες που γνωρίζω, ο ένας από τους δύο αναλαμβάνει την ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών και υπάρχουν και οικογένειες στις οποίες είναι ο άνδρας που το αναλαμβάνει. Ίσως κάποιες οικογένειες στις οποίες ο άνδρας να δουλεύει πιο λίγες ώρες από τη γυναίκα ή να είναι πιο ικανός να ασχοληθεί με τα παιδιά, να έχει κλείσει στο να ασχοληθεί με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, εντός πάντων να αποφασίσει να το κάνει. Δεν είναι απαραίτητα πάντα η μάνα που ασχολείται περισσότερο. Στις περισσότερες οικογένειες είναι η μάνα που ασχολείται περισσότερο, αλλά εγώ γνωρίζω και οικογένειες που ασχολείται ο πατέρας περισσότερο. Εξαιρέσεις μεν, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, στη σύγχρονη εποχή, λόγω της πυρηνικής οικογένειας, το ότι δεν ζούμε όλοι, ενώ παλιότερα ζούσαν με τις εκτεταμένες οικογένειες. Μες στο ίδιο σπίτι ήταν και η προγιαγιά, και η γιαγιά, και η μάνα, και η θεία. Είχε πάρα πολλές γυναίκες μέσα στο σπίτι, οι οποίες να ασχοληθούν με τα παιδιά. Δεν ήταν μόνο η μητέρα που τα γέννησε. Τώρα όμως που ζούμε σε σπίτια, διαμερίσματα ή σπίτια που είναι το ζευγάρι μόνο με τα παιδιά ή ο μονογονιός με τα παιδιά, πέφτει πολύ μεγαλύτερο βάρος πάνω στους γονείς για την ανατροφή των παιδιών και δυσκολεύεται. Επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να σου πω έτσι χρήσιμο είναι μπορείς να οργανώνεις και play dates, δηλαδή είτε να πάτε επίσκεψη σε ένα άλλο σπίτι που υπάρχουν παιδιά παρομοίων ηλικιών, είτε να έρθω στο δικό σας το σπίτι άλλα παιδιά που έχουν παρομοίες ηλικίες, γιατί τα παιδιά όταν παίζουν μαζί με άλλα παιδιά, χαλαρώνουν, ασχολούνται ο ένας με τον άλλο και μας αφήνουν το κεφάλι μας ήσυχο. Ή να παίρνεις τα παιδιά, αν δεν το κάνεις ήδη, σε παιδότοπους, σε παιδικές χαρές, στο πάρκο, έξω στη φύση, δραστηριότητες με τη φύση, αν ζείτε σε πολυκατοικία, μπορεί να τους πας στη θάλασσα. Θυμάμαι τα καλοκαίρια τους έπαιρνα στη θάλασσα κάθε βράδυ. Τους έπαιρνα από τον νηπιαγωγείο που σκορνούσα στις 5 το απόγευμα. Είχα μαζί μου έτοιμο φαγητό
σε τάπερ, φρούτα τέτοια, τους έπαιρνα κατευθείαν στη θάλασσα. Γινόταν 6-7 μέχρι να βγουν στον ήλιο, γιατί εγώ δεν είμαι του ηλίου, το έχετε καταλάβει. Τους έβγαζα να παίξουν στη θάλασσα, να παίξουν, να κουραστούν, να κολυμπήσουν, να κάνουν. Μετά τρώγαμε εκεί πέρα. Τους έπαιρνα σπίτι, τους έκανα μπάνιο και κοιμόντουσαν. Δεν πήγαμε σπίτι 8.30-9 και περνούσαμε τα απογεύματα 7 του καλοκαιριού στη θάλασσα. Μέχρι το 2003 μετακομίσαμε στη Λευκοσία. Και το έκανα αυτό επί συστηματική της βάσεως, γιατί έβλεπα ότι τα παιδιά στην παραλία ήταν χαρούμενα, έπαιζαν μεταξύ τους και ήταν συνέχεια μαμά, 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 μαμά. Και το πράγμα ήμουν και εγώ πιο χαλαρή, ήταν και αυτή πιο χαλαρή. Έπαιρνα το βιβλίο μου, καθόμουν, τους είχα, τους παρακολουθούσα με την άκρη του ματιού μου και τους άκουγα, δεν τους άφηνα ανεπιβλήπτους. Και βρίσκα τρόπο να θκευαίνουμε και σκεφτόμουν, θα μεγαλώσουν, πού θα πάνε, θα ενηλικιωθούν, πού θα πάνε, θα φύγουν από το σπίτι, πού θα πάνε. Και μεγάλωσαν και έφυγαν και ενηλικιώθηκαν. Και γι' αυτό τώρα σκέφτομαι ότι δεν θα είχα τις δυνάμεις να το ξαναπεράσω. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει μετά. Ελπίζω να είμαι χρήσιμη και βοηθητική σε σένα, φίλη. Στέλνω την αγάπη μου και καλή δύναμη και σε σένα και σε όλους τους γονείς εκεί πέρα που τα παίζετε με τα πανέμορφα μωρά. Και σας εύχομαι να φτάσετε στο σημείο που είμαι εγώ, να βρίσκετε παλιές φωτογραφίες που να είναι χαρούμενα τα μικρά σας παιδιά και να βλέπετε την παιδική τους ηλικία με χαμόγελο, επειδή πλέον έχει περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.